Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για τις κουραμπιέδες μας. Ρίχνουμε το βουτυρό στο μίξερ μας, που πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Και το χτυπάμε. Στην αρχή σε σιγανή ταχύτητα και αργότερα δυναμώνουμε το μίξερ μας και το χτυπάμε πάρα πολύ καλά, προσθέτοντας σταδιακά και τη ζάχαρη άχνη, μέχρι να γίνει πολύ αφράτο το μείγμα, να ασπρίσει. Είναι πολύ βασικό το βούτυρο και η ζάχαρη να έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ καλά, να είναι αφράτο το μείγμα για να έχουμε και αφράτους κουραμπιέδες. Αφρά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα αφήσουμε γύρω στο 1 τέταρτο. Θα προσθέσουμε πρώτα τη ζάχαρη άχνη. Θα δυναμώσουμε το μίξερ μας και θα αφήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να χτυπηθούν καλά, όπως είπαμε, μέχρι να ασπρίσουν. Θα μας πάρει γύρω στα 10-15 λεπτά και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έχουμε χτυπήσει καλά το βούτυρό μας με τη ζάχαρη, την άχνη. Τώρα θα προσθέσουμε τις βανίλιες μας. Γύρω στη μία κουπά αλεύρι. Πρέπει να χτυπήσουμε λίγο το βούτυρο τώρα. Και θα προσθέσουμε και το μπέκινγκ. Μια κουταλίτσα μπέκινγκ, όχι. Και πρέπει όσο χτυπάμε να προσθέτουμε λίγο αλευρί ακόμη και το υπόλοιπο το προσθέτουμε με το χέρι, στο χέρι. Εκτός μίξερ. Χτυπάμε για λίγο τώρα έτσι. Και η υπόλοιπη διαδικασία θα γίνει σε μερικά δευτερόλεπτα εκτός μίξερ. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα να αναμειχθούν τα υλικά για να βρουν αφράτη οι κουραμπιέδες μας. Μπορούμε να δούμε. Εντάξει, ναι, νομίζω όμως ότι θέλει λίγο αλεύρι ακόμη. Θα προσθέσουμε λίγο αλεύρι. Ωραία. Έτοιμο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο για πλάσιμο. Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης στο μέγεθος καρυδιού, γύρω στα 20 με 30 γραμμάρια. Προσθέτουμε μέσα δύο αμυγδαλά, που τα έχουμε ψήσει για 10-15 λεπτά, γύρω στους 150 βαθμούς. Δεν τα ξεφλουδίζουμε, τα βάζουμε ολόκληρα και τοποθετούμε στο ταψί μας. Αυτή είναι η διαδικασία.
τους ψήνουμε γύρω στους 180 βαθμούς για μισή ώρα περίπου. Και όταν θα βγουν, θα τους πασπαλίσουμε με ροδόνερο, ανθόνερο, ό,τι θέλει ο καθένας και θα τους τυλίξουμε στη ζάχαρη άχνη. Αυτοί είναι οι κουραμπιέδες μας. Τους ψήνουμε σε θερμοκρασία 160 με 180 βαθμών περίπου για μισή ώρα. Καλή επιτυχία! Και όπως είναι ζεστή, τους περνάμε στη ζάχαρη άχνη. Τους βάζουμε σε μια πιατέλα. Τους περνάμε εδώ πάνω λίγο έξτρα. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να αχνίσουμε όλους τους κουραμπιέδες μας. Έτοιμοι οι κουραμπιέδες μας. Ελπίζω να τις φτιάξετε και να τις ευχαριστηθείτε. Τα υλικά για τους κουραμπιέδες είναι μία κούπα βούτυρο, μία κούπα βιτάμ, μισή κούπα ζάχαρη άχνη, λίγη βανίλια, μία κούπα αμύγδαλα, 4 με 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ανθόνερο προαιρετικά και ζάχαρη άχνη για το τύλιγμα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη στο μίξερ να ασπρίσουν, ρίχνουμε 2 κούπες αλεύρι και τη βανίλια. Ζυμώνουμε ελαφρά και προσθέτουμε όσο αλεύρι χρειαστεί για να γίνει η ζύμη μαλακή και αφράτη και να μην κολλάει στα δάχτυλα. Πλάθουμε μπαλάκια, 30 γραμμάρια περίπου το καθένα και βάζουμε 1 με 2 αμύγδαλα στο κάθε μπαλάκι και ύστερα μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ακολουθούμε όλη την ίδια διαδικασία για όλο το μείγμα. Ψήνουμε στους 175 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά περίπου. Βάζουμε μια στρώση από τους κουραμπιέδες στην πιατέλα σερβιρίσματος. Αν θέλουμε, ψεκάζουμε με ανθόνερο ή ροδόνερο και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλους τους κουραμπιέδες και σερβίρουμε. Καλή επιτυχία!